Φίλες και φίλοι, αγαπητοί μου τηλεθεατές, καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή ακόμα με τίτλο «Τώρα αναλαμβάνει το έθνος». Είμαι η Σαββάκη Μαρία και εκπέμπουμε από το TV Web Αιγής. Σήμερα έχω την τιμή να έχω καλεσμένο τον κύριο Σοφοκλή Γκάσκα, υποψήφιο βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευση στον ομό Δωδεκανήσου. Όλοι θα θυμάστε βέβαια το τραγικό καλοκαίρι πριν 3,5 χρόνια περίπου, που αφορά την πυρκαγιά στο μάτι. Θα συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γκάσκα και συνδεόμαστε αμέσως μαζί του. Κύριε Γκάσκα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας, κυρία Σαββάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Γκάσκα, όλοι θυμόμαστε αυτή την ημέρα, την 23η Ιουλίου του 2018. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια από τότε. Ημέρα εθνικού πένθους από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, με την 100 θυμάτων. Και παράλληλα, έχουμε δει μέσω διαδικτύου να υπάρχει μια δήλωση διαμαρτυρίας των συγγενών των θυμάτων με αφορμή τις πρόσφατες εκδηλώσεις και προβολές του ντοκιμοντέρ Mega Fires. Και θα ήθελα, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε με αυτό το θέμα, να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες. Ναι, κυρία Σαββάκη, η φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ Mega Fires. Και υπάρχει μία κοινή δήλωση διαμαρτυρίας από τους συγγενείς των θυμάτων, από τους εγκαυματίες, συγγνώμη, και τους φορείς πυρόπληκτων περιοχών. Συγκεκριμένα διαβάζουμε στην πρόσφατη διαμαρτυρία στις 26 Ιουλίου του 2021 κοινή και καθολική δήλωση διαμαρτυρίας των συγγενών, των θυμάτων, των εγκαυματιών και των φορέων συλλογικοτήτων πληγέντων πολιτών και τα αίτια του εγκλήματος Μάτι στις 23 Εβδόμου του 2018. Με αφορμή τις πρόσφατες εκδηλώσεις του ντοκιμαντέρ, συγγνώμη, Mega Fires. Θα θέλαμε όμως να δούμε λίγο από την αρχή πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα όσον αφορά τη δικαιοσύνη και το τι θέση πήραν και οι κρατικοί θεσμοί. Να μην ξεχάσουμε ότι 103 ανθρώποι χάσαν τη ζωή τους, μεγάλες περιουσίες καταστράφηκαν και η απώλεια των συγγενών των θυμάτων ήταν πολύ μεγάλη. Δραματικές οι ώρες για τους συγγενείς των θυμάτων, που υπάρχει 100 θυμάτων και μάλιστα σε μία εποχή αντιπυρική. Την επόμενη μέρα της φωνικής πυρκαγιάς, η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύρια Ξένη Δημητρίου, ζητάει από τον τότε προϊστάμενο της εισαγγελίας, κύριο Ζαγοραίο, να διερευνήσει την υπόθεση. Ένα 24ωρο αργότερα καλείται ο κύριος Λιώτσιος Δημήτρης, που είναι αξιωματικός πυροσβεστικής και εντάσσεται και μέσα στις λίστες των πραγματογνώμων, με την ιδιότητα του πραγματογνώμων. Μάλιστα, με την ιδιότητα του πραγματογνώμονα, δηλαδή ενός συγκεκριμένου ανθρώπου, κύριε Γκάσκα, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τη δουλειά του και το τι θα έπρεπε να γίνει και να λαμβάνει λοιπόν αυτός να κάνει την έρευνα. Πολύ σωστά, κύριε Σαββάκη, και θα δούμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η έννοια του πραγματογνώμονα και γι' αυτό τον δώσανε αυτό το ρόλο να διερευνήσει την υπόθεση. Γνωρίζοντας το καθήκον του, για να συνεχίσουμε, κύριε Σαββάκη, γνωρίζοντας το καθήκον του κύριος Λιώτσιος, ξεκινάει άμεσα ως πραγματογνώμονας για να διερευνήσει την υπόθεση. Αρχικά ζητάει διάφορα στοιχεία από το πυροσβεστικό σώμα, που μάλιστα αρνούνται να του τα δώσουν και μερικές φορές ευθέως του λένε ότι δεν μπορεί να ερευνήσει πέρα από το διοριστήριό του. Δηλαδή, κύριε Γκάσκα, μας λέτε ότι αρνούνται στο πραγματογνώμονα που έχει διοριστεί από τον προϊστάμενο εισαγγελίας πρωτοδικών στοιχεία που χρειάζεται για την έρευνά του. Πολύ σωστά, κύριε Σαββάκη, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και ενώ ο ίδιος γνωρίζει ότι τα ερωτήματα όσον αφορά για τις συνθήκες που επικρατούσαν είναι πουσιώδη για το πόρισμα που θα βγάλει, ο κύριος Λιώτσιος απευθύνεται στην εισαγγελία και ζητάει έξτρα διοριστήριο
για να διερευνήσει παραπάνω την υπόθεση όπως πρέπει. Όπως αναφέρει και ο ίδιος, όπως βλέπουμε από το άρθρο της Καθημερινής, τους αναφέρει ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει αν δεν μπορεί να κάνει την έρευνα όπως πρέπει σε βάθος. Ο κύριος Ζαγοραίος αποδέχεται στη συνέχεια το αίτημα με δική του πρωτοβουλία και με νέο διοριστήριο, δίνοντας το ελεύθερο στον κύριο Λιώτσιο να ερευνήσει όπως πρέπει το ζήτημα. Παρόλες τις πιέσεις που δέχεται ο κύριος Λιώτσιος και τις απειλές, καταθέτει το πόρισμα μετά από 2 μήνες, μετά την τραγωδία. Την ίδια όμως μέρα, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κύριε Ξένη Δημητρίου, κολλησιεργεί η ίδια και μάλιστα αναφέρει ότι τη διαδικασία πρέπει για να συνεχίσει έρευνα, πρέπει να ολοκληρωθεί ένα διοικητικό πόρισμα της επιθεωρήτριας δημόσιας διοίκησης. Κύριε Γκάσκα, πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι στοχευμένο πίσω από αυτή την κίνηση και γιατί εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή? Ναι, κύριε Σαββάκη, προβληματίζει τη συγκεκριμένη στιγμή αυτή η κίνηση της κυρίας Ξένης Δημητρίου, γιατί λύγει η θητεία του κυρίου Ζαγοραίου. Το περιεχόμενο μάλιστα αυτής της κίνησης διαρρέει και αντιδράσεις που ακολουθούν και από τον τύπο και από την τότε αντιπολίτευση κάνουν την κυρία Ξένη Δημητρίου να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι παρεμηνεύτηκε αυτή τη συγκίνηση. Ωστόσο, κυρία Σαββάκη, η έρευνα συνεχίζεται προσπαθώντας κάποιοι να υπονομεύσουν και να υποβαθμίσουν την πραγματογνωμοσύνη του κυρίου Λιώτσιου, λέγοντας πως ο κύριος Λιώτσιος φέρει το βαθμό του πυραγού, και ως εκ τούτου δεν δύναται να ελέγχει ενέργειες ανωτέρω του στην ιεραρχία του σώματος. Μάλιστα, κύριε Γκάσκα, ξέρουμε χρόνια στην Ελλάδα ότι αργεί η δικαιοσύνη να βγάλει αποτέλεσμα, αλλά μέσα από δικαστικά έγγραφα και μαρτυρίες αποκαλύπτει πως αυτά τα χρόνια έχουν προσπαθήσει να βάλουν εμπόδια στον κύριο Λιώτσιο. Από αυτά που μας αναφέρετε, βλέπουμε όμως ότι η δικαιοσύνη δεν εκτελεί όπως πρέπει. Ή κάνω λάθος? Πολύ σωστά, κυρία Σαββάκη, και όπως θα δούμε και παρακάτω, και μετά την θητεία του κυρίου Ζαγοραίου και ο κύριος Μαρνέρης που ανέλαβε την ανάκριση και σε εκείνον φέρανε εμπόδια. Ας συνεχίσουμε όμως, αυτό ακριβώς και για την ιδιότητα του πραγματογνώμονα που έχει το δικαίωμα να ελέγξει και ιεραρχικά ανωτέρους του από τη στιγμή που τον διόρισαν για να βγάλει το πόρισμα. Στη συνέχεια, το εισαγγελικό πόρισμα καταλήγει το Μάρτιο του 2019 σε ποινική δίωξη για 20 κρατικούς και αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Μάλιστα, να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι το πόρισμα περιγράφει τα λάθη, τις παραλήψεις, την έλλειψη του συντονισμού και να αναφέρουμε ότι δεν έλεξαν πολιτικά πρόσωπα, κάτι που είναι θέμα για διερεύνηση, και ότι οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημελήματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Σαββάκη. Στη συνέχεια, ο κύριος Μαρνέρης, όπου αναλαμβάνει στη θέση του κυρίου Ζαγοραίου, αναλαμβάνει τις ανακρίσεις για τους υπεύθυνους της φωνικής πυρκαγιάς, με σκοπό να συντάξει τα κατηγορητήρια και να αρχίσουν οι απολογίες. Για 3 μήνες μελετά τη δικογραφία. Άρα συνεχίζει την έρευνα ο κύριος Μαρνέρης. Δεν έχει σταματήσει κάπου. Ναι, είναι σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους πως εξετάζει την υπόθεση σε βάθος, προκειμένου να διαπιστώσει και ο ίδιος εάν πρέπει να διευρυνθεί, ο κατάλογος των κατηγορούμενων ή η λίστα των αδικημάτων εφόσον στοιχειοθετείται βαρύτερο αδίκημα. Καλεί για εξέταση 500 μάρτυρες, ταξιδεύει στην Κόρυθο για να ερευνήσει πραγματικά το τι συμβαίνει και πώς επηρεάστηκαν οι αποφάσεις για το μάτι. Κάνει έρευνα σε 7 αεροδρόμια για να διαπιστώσει την αλήθεια για τα εναέρια μέσα και σχεδιάζει ευνηδιαστικές εφόδους σε διάφορους τομείς για να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που του λείπουν. Και εκείνος, όπως είπαμε και προηγουμένως, όπως και ο κύριος Λιώσιος, συναντάει εμπόδια. Μια σοβαρή αντίσταση, κυρία Σαββάκη, είναι ότι όταν μαθαίνει για την ύπαρξη ενός δεύτερου καταγραφικού επικοινωνιών στο πυροσβεστικό σώμα, το αναζητεί σε έφοδό του στο συντονιστικό κέντρο, αλλά οι αξιωματικοί αρνούνται να τον βοηθήσουν
λέγοντας ότι θέλουν έντερμα. Εκείνος τους αποκαλεί όμως, και γελάω γιατί αυτό είναι λίγο οξύμορο, ότι το ίδιο το έντερμα είναι ο κύριος Μαρνέτης που είναι και ανακριτής. Το σοβαρότερο όμως εμπόδιο που βρίσκει ο κύριος Μαρνέτης, κυρία Σαββάκη, είναι ότι το Σεπτέμβριο του 2019, ως ανακριτής, διαβάζει στοιχεία στο διαδίκτυο ότι πρόκειται να αντικατασταθεί. Και μάλιστα τα δημοσιεύματα αφήνουν υπονοούμενα ότι καθυστερεί και ότι δεν είναι αποτελεσματικός. Για 2 μήνες η διαδικασία παγώνει, μέχρι που η ολομέλεια του εφετείου συνεδριάζει, απορρίπτει το αίτημα για αντικατάσταση και ο κύριος Μανέλης συνεχίζει την έρευνά του. Στα μέσα του Ιουνίου ολοκληρώνεται η έρευνα του ανακριτή και ζητάει από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου συμπληρωματική δίωξη για το μάτι. Ο ανακριτής κρίνει πως όσα έπραξαν συγκεκριμένοι αξιωματικοί πυροσβέστες και υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας δεν εντάσσονται σε αδικήματα από αμέλεια, αλλά στοιχειοθετούν κακουργήματα. Άρα εδώ, κυρία Σαββάκη, βλέπουμε και τον κύριο Λιώτσιο Δημήτρη που έχει αναλάβει ως πραγματογνώμων να κάνει μια έρευνα πραγματική για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που έχουν χαθεί για το μάτι, αλλά βρίσκει εμπόδια. Και ο κύριος Μαρνέρης και εκείνος συνεχίζει να κάνει μια πολύ εμπεριστατωμένη έρευνα, αλλά και εκείνος βρίσκει συνεχώς εμπόδια από τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Οπότε μετεμποδίων και βασάνων προσπαθούν ανθρώποι ηθικοί που ξέρουν πολύ καλά να κάνουν τη δουλειά τους, να βγάλουν άκρη σε αυτό το θέμα, γιατί προφανώς αισθάνονται και την ευθύνη, αλλά και την ηθική απέναντι στη μνήμη των θυμάτων και όλων των ανθρώπων που υποφέρουν εξαιτίας των πυρκαγιών, να δώσουν μια λύση και να φτάσουν να φέρουν την υπόθεση να βγει στο φως και όποιος ευθύνεται, εν πάση περιπτώσει, να πληρώσει, να απολογηθεί. Πολύ σωστά, κυρία Σαββάκη. Και μάλιστα στην επόμενη εκπομπή θα δούμε και ένα πολύ σημαντικό βίντεο από την συνομιλία του κυρίου Μαρθιόπουλου με τον κύριο Λιώτσιο. Και επίσης σε τι σημείο έχουν φτάσει και το τι στοιχεία βρει ο κύριος Μαρνέρης. Πάρα πολύ σημαντικά τα στοιχεία στην επόμενη εκπομπή. Κύριε Κάσσα, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας και μοιραστήκατε αυτές τις πληροφορίες. Θα είμαστε σε επαφή να συνεχίσουμε την εκπομπή και τα στοιχεία που έχετε για να είναι ενημερωμένοι και οι τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαββάκη. Καλό σας βράδυ. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Είχαμε μαζί μας τον κύριο Σοφοκλή Γκάσκα, υποψήφιο βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευση στον νομό Δωδεκανήσου. Αυτά ήταν τα στοιχεία και αυτή η έρευνα μέχρι τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Στην επόμενη εκπομπή ο κύριος Γκάσκας θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για να ξέρετε κι εσείς πού είναι αυτή η υπόθεση. Τα θύματα είναι πάντα στην μνήμη μας. Οι άνθρωποι αυτοί που υποφέρουν και όχι μόνο στο μάτι αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας πρέπει να τελειώνει αυτή η κοροϊδία από την πολιτεία και να αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε όλοι συντονισμένοι υπέρ των ανθρώπων που άδικα πλήττονται είτε από πυρκαγιές, είτε από πλημμύρες ή οποιαδήποτε φυσική καταστροφή και δικαιοσύνη δεν έρχεται ποτέ για αυτούς. Να είστε όλοι καλά, να έχετε κι εσείς ένα καλό υπόλοιπο μέρας. Γεια σας.